Δικαστήρια. Εμείς πάμε να ξαναβρούμε, να βρούμε μάλλον για πρώτη φορά, να την δούμε, να την καλημερίσουμε την Μαρία Δούρουδη για την δίκη Πισπυρίγκου τώρα. Καλή σας μέρα. Ένα χρόνο μετά λοιπόν το θάνατο της Τζορτζίνας, της 9χρονης κόρης της, η Ρούλα Πισπυρίγκου βρέθηκε εδώ στο μεικτό Ορκωτό δικαστήριο. Να σας πω ότι έφτασε λίγο μετά τις 8.30 το πρωί η συνοδεία πάνοπλων αστυνομικών του τμήματος μεταγωγών. Το πρώτο που έκανε μόλις μπήκε στην αίθουσα, σε μια κατάμεστη αίθουσα, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον, είναι μια πολύκροτη δίκη. Το πρώτο που έκανε λοιπόν μπαίνοντας στην αίθουσα είναι να αναζητήσει με τα μάτια της τον σύζυγό της, τον Μάνο Δασκαλάκη, ο οποίος ήταν εκεί. Λίγο μετά έφτασαν η μητέρα της, ο πατριός της και η αδελφή της. Να σας πω στη συνέχεια, ο συνήγορος υπεράσπισης, ο κύριος Αλέξης Κούγιας, έκανε αίτημα αναβολής προς το δικαστήριο με αιτήματα ότι υπάρχουν 35 μεικτά ορκωτά δικαστήρια που τρέχουν αυτή τη στιγμή και άρα δεν θα μπορέσει να γίνει δίκη. Θα υπάρχουν συνεχείς διακοπές, όπως είπε. Το δικαστήριο διέκοψε και τελικά δεν έκανε δεκτό το αίτημα αναβολής του κύριου Κούγια. Οπότε η δίκη θα συνεχιστεί κανονικά στις 11 Ιανουαρίου και ώρα 12. Βέβαια, θέλω να σας πω ότι θα είναι όντως μια πολύ δύσκολη μέρα, γιατί εκείνη τη μέρα, την 11η Ιανουαρίου, η Ρούλα Πισπυρίγκου απολογείται στην ανακρίτρια για το θάνατο των άλλων δύο κοριτσιών. Οπότε, άρα την Τετάρτη μας λες τώρα, Μαρία, ότι θα μπορέσει και απολογία στην ανακρίτρια, αλλά και παρουσία στο δικαστήριο. Ναι, παρουσία στο δικαστήριο 12 η ώρα να ξεκινήσει το δικαστήριο και να έχει προλάβει να απολογηθεί για τους θανάτους των άλλων δύο κοριτσιών, το βρίσκω λίγο δύσκολο. Μένει να το δούμε. Μες. Η δίκη λοιπόν κανονικά ξεκινάει την Τετάρτη. Ευχαριστούμε πολύ, Μαρία, να είσαι καλά. Συνεχίζουμε με τις δυσάρεστες ειδήσεις.